Έχουμε τον Νάσο Ηλιόπουλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, στο επιτελείο της Έφης Αξιόγλου. Καλημέρα κύριε Ηλιόπουλε. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Ηλιόπουλε. Εδώ τώρα γίνεται μία μάχη, έχει δεν έχει θέσεις. Λοιπόν, βλέπουμε ότι έχουν φορτιστεί πολύ τα πράγματα, επιθέσεις ένθεν και ένθεν, γίνεται της κακομοίρας, να το πούμε σε απλά ελληνικά. Είδαμε με την ανάρτηση που κάνατε στο διαδίκτυο ότι δεν έχετε ικανοποιηθεί από την απάντηση του κυρίου Κασελάκη περί της ασπίδας. Για πείτε μας. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα μία φράση, γιατί αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο συζητιέται ένα πολύ κρίσιμο νομοσχέδιο και δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Είναι του κυρίου Γεωργιάδη για τα εργασιακά. Και έρχομαι αμέσως στο ερώτημα. Αυτή τη στιγμή στο ελληνικό Κοινοβούλιο περνάει ένα νομοσχέδιο που φέρνει τις 13 ώρες εργασίας. Η Ελλάδα έχει ήδη με διαφορά το μεγαλύτερο χρόνο εργασίας σε όλη την Ευρώπη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τι λέει η κυβέρνηση, ότι επειδή οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να ζήσουν από μία δουλειά, δηλαδή παραδέχεται ότι με την πολιτική της ο κόσμος δεν βγάζει το μήνα, εμείς θα έρθουμε να σας κάνουμε να δουλεύετε 13 ώρες. Τέτοιες μέρες, το 2018, κεντρικό τραπεζικό κατάστημα στη Θεσσαλονίκη έκλεινε για τρεις μέρες από την επιθεώρηση εργασίας, γιατί είχε παραβιάσει το χρόνο εργασίας. Ναι. Το λέω αυτό για να πω ότι υπάρχει άλλο μοντέλο, υπάρχει άλλος δρόμος και αυτό το οποίο φέρνει η κυβέρνηση στα εργασιακά είναι κυριολεκτικά βαρβαρότητα. Έρχομαι τώρα σε αυτά. Μάλιστα. Που με ρωτήσετε, συγχωρέστε με για αυτήν την μικρή παράδειγμα. Όχι, καλά κάνατε. Έχουμε σήμερα μεγάλη απεργία της ΓΕΣΕ, 24ωρη. Φυσικά είναι και καλά κάνετε, γιατί και εμείς τώρα... Κέντρο Αθήνας, είναι εργατικό κέντρο Αθήνας, εργατικό κέντρο Πειραιά και Άδεση, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι χθες για εσές δεν είχε βγάλει απεργία. Α, δεν είχε, ωραία. Ναι, αλλά το σύμπαν όλο απεργεί. Έρχομαι τώρα σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε. Ναι. Κοιτάξτε λίγο. Ο κόσμος ζητάει από τον ΣΥΡΙΖΑ κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Ζητάει πολιτικό σχέδιο, ζητάει ενότητα και ζητάει και αλήθεια. Ναι. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε μεταξύ μας με χτυπήματα κάτω από τη μέση. Δεν μας αξίζει, δεν αξίζει σε κανένα. Όλο αυτό το διάστημα το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έχουν διακινηθεί μια σειρά από fake news ότι η Έφη Αξιόγλου ήταν στους ανθρώπους που υπονόμεσε τον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Και αυτά μάλιστα. Πάντως υπήρχαν άτομα, εγώ δεν λέω για την κυρία Έφη Αξιόγλου προς Θεού. Υπήρχαν όμως άτομα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που υπονόμεσαν τον Τσίπρα. Θα έρθω σε αυτό και μετά, κυρία Κοραή. Ναι. Θα έρθω και σε αυτό και δηλαδή, μετά. Δηλαδή, μην με αλλάζουμε χαρά, τώρα και την κυρία πραγματικότητα. Κοραή, απλώς... Μιλάμε για μια συγκεκριμένη υποψηφιότητα αυτή τη στιγμή. Ναι, η Έφη Αξιόγλου ήταν υπουργός εργασίας του Αλέξη Τσίπρα την περίοδο 16-19. Ήταν σε εκλόγιμη θέση στο επικρατεία στις εκλογές του 19. Ήταν πρώτη στις εκλογές στη Δυτική Αθήνα και οικονομικό επιτελείο του κόμματος δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως. Όποιος τα λέει αυτά στην πραγματικότητα υποτιμά τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να το τονίσω αυτό. Είναι σαν να λέει κάποιος ότι ο άνθρωπος δεν καταλάβαινε ποιος είχε δίπλα του. Είναι βαθιά υποτιμητικό. Ο κύριος Κασελάκης έχει μια ευθύνη ακριβώς όπως η Έφη Αξιόγλου από την πρώτη στιγμή καταδίκασε τις ομοφοβικές εναντίον της επιθέσεις. Ναι. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί αυτό σημαίνει την τροφική διαδικασία, αυτό σημαίνει την τροφική δουλειά. Βέβαια. Έχει ευθύνη να καταδικάσει. Συγγνώμη, μισό λεπτό, μια και λέτε αυτά. Έχετε δει τη γράφει σήμερα εφημερίδα των συντακτών για τον κύριο Κασελάκη και τον αποκαλεί αρσενική Μπάρμπι? Ποιος το υπογράφει αυτό? Ο κύριος Ψαράς. Δεν έχω δει το, για δείτε το. Το δημοσίευμα. Μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν έχω δει το δημοσίευμα. Και θείο από το Σικάγο που έρχεται δεν να σώσει το ΣΥΡΙΖΑ από την αριστερά. Δεν έχω δει το δημοσίευμα. Σας λέω, μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση. Ξαναλέω, επιμένω και θα συνεχίζω να επιμένω σταθερά ότι οι ομοφοβικές επιθέσεις πρέπει να καταδικάζονται. Τελεία, ναι. Πάντα παράγραφο. Μα... Τώρα όμως ο κύριος Κασελάκης πρέπει να μιλήσει για ανθρώπους από το στενό του περιβάλλον, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα συντονίζουν τέτοιες επιθέσεις. Αναφέρεσαι στον κύριο Πολάκη για να μιλάμε. Είναι και ο κυρία Κοραή, δεν έχω κρυφτεί ποτέ στη ζωή. Ένας από αυτούς είναι ο Παύλος Πολάκης, που υπενθυμίζω εδώ για να απαντήσω και στην προηγούμενη ερώτηση της κυρίας Κοραή, ότι είναι το μοναδικό κεντρικό στέλεχος το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε στο πειθαρχικό. Σε αυτό δεν έχετε άδικο. Δεν τον έστειλα. Σωστά. Εγώ ο Αλέξης Τσίπρας τον είχε στείλει στο πειθαρχικό, γιατί επέλεξε με μια σειρά από δημόσιες τοποθετήσεις να απαντάει τον Αλέξη Τσίπρα. Άρα τι λέω. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλήρωσε προεκλογικά δύο πράγματα. Την πολυφωνία του και τα προσωπικά σολαρίσματα, και τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή αυτά τα προσωπικά σολαρίσματα, και πλήρωσε και το έλλειμμα αξιοπιστίας. Και να σας κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Βγαίνει ο κύριος Κασελάκης και λέει με υπέρ του επαγγελματικού στρατού. Και βγαίνει ο κύριος Αποστολάκης που ξέρει πολύ καλά τα ζητήματα του στρατού και λέει ότι είναι λάθος η θέση περί επαγγελματικού στρατού. Είναι στο επιτελείο του κύριου Κασελάκη ο κύριος Αποστολάκης.
Ναι. Δεν μπορούμε στα ζητήματα της άμυνας να παίζουμε. Συγχωρέστε. Συμφωνώ, να σας ρωτήσω. Είναι πολύ σοβαρά. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα θέματα να κάνω... για να πετάμε φωτοβολίδες. Να κάνω, μια διόρθωση, κύριε, γιατί εγώ θέλω να είμαι εντάξει με όλα. Ο κύριος Ψαράς τον λέει θείο από το Σικάγο για περί αρσενικής μπάρμπι που τον αποκαλούν. Το κείμενο το υπογράφει η κυρία Αφροδίτη Τζιαντζή στην ίδια εφημερίδα. Λέει ακόμα και αν τον λένε αρσενική μπάρμπι και Κεν και λοιπά και Κάπτεν Αμέρικα, εμένα μου είναι συμπαθής. Άρα είναι διαφορετικό αυτό τώρα. Ναι, είπα, ο κύριος Ψαράς τον λέει θείο από το Σικάγο που ήρθε να σώσει τον ΣΥΡΙΖΑ από την αριστερά. Εντάξει, σας λέω γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί ο κύριος Ψαράς... γι' αυτό το λέω, θέλω να είμαι εντάξει. Δεν χρησιμοποιήσει. Σε άλλο, σε κείμενο άλλης συναδέλφου αναφέρεται περί τα... Αλλά το συμπάθει, λέει. Σε άλλη κατεύθυνση όμως. Εντάξει, αλλά όταν γράφονται τα αρσενική μπάρμπι, τώρα καταλαβαίνετε, δεν είστε χθεσινός. Λοιπόν, να πάμε λίγο. Όλα αυτά εγώ τα καταλαβαίνω που τα λέτε. Όμως υπάρχει ένα στοιχείο προβληματισμού πώς ο Στέφανος Κασελάκης, όταν ακόμη εσείς αναφερθήκατε σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για το στρατό, που είπα ξύπα περίπου πήγε η ιστορία και που δεν ξέρουμε και πολλές άλλες θέσεις του. Εγώ συνέχεια το λέω και από εδώ και από τα παραπολιτικά, από το μικρόφωνο των παραπολιτικών. Πώς πέτυχε να πάρει ένα 45% και αυτή τη στιγμή να είναι ένα φαβορί? Δεν δείχνει μια τεράστια δυναμία του ΣΥΡΙΖΑ? Δηλαδή μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσε το φαινόμενο Κασελάκη? Η φτώχεια του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Ηλιόπουλε? Έτσι σας λέω αυτό που συζητάει ο κόσμος έξω. Κοιτάξτε, δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο ουρανοκατέβατο, να το πω έτσι. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκάθαρα έχει στηριχθεί και από συγκεκριμένους μηχανισμούς μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν από το πουθενά. Είναι ο μηχανισμός του Παύλου Πολάκη, ξεκάθαρα όπως φάνηκε αυτό. Τόση δύναμη έχει ο Πολάκης. Ένα μεγάλο μέρος. Κυρία Κοραή, να τελειώσω μία φράση. Δεν τελειώσω τη φράση. Ξεκάθαρα, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα, ξεκάθαρα και μηχανισμοί άλλων κεντρικών στελεχών δούλεψαν προς τα εκεί. Ναι. Πάντως, δεν μου κολλάει ο Νίκος Παπάς να είναι τέταρτος. Σημαίνει ότι υπήρξαν απώλειες. Σημαίνει ότι υπήρξαν απώλειες προς τα εκεί. Από εκεί και πέρα έχετε δίκιο, δεν θέλω να κρυφτώ σε αυτό, έχετε δίκιο ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό το αίτημα της ανανέωσης κατάφερε να το εκφράσει. Αυτό δείχνει ότι όντως υπάρχει μια πραγματική ανάγκη. Δεν την υποτιμώ καθόλου. Δεν υποτιμώ ούτε την ανάγκη ούτε τους ανθρώπους που το εκφράζουν. Μάλιστα. Τι λέω όμως, και σε αυτό θέλω να είμαι καθαρός, ότι πρέπει να συζητήσουμε πολιτικά. Η φράση «το ποιος μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη» δεν είναι μια μονομαχία δύο ανθρώπων. Αν κάποιος λέει «εγώ μπορώ να κερδίσω τον Μητσοτάκη» και το περιορίζει στον εαυτό του, είναι σαν να λέει ότι έχει μια δεξιότητα η οποία έλειπε από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχασε συλλογικά. Άρα το ζήτημα είναι με πιο πολιτικό σχέδιο, με πιο πολιτικό σχέδιο, και εγώ λέω ότι αυτό το πολιτικό σχέδιο το έχει η Έφη Αξιόγλου, ναι, για τις ανισότητες, για τη δημοκρατία, για τα εργασιακά δικαιώματα, για ένα κόμμα μέσα στην κοινωνία. Με αυτό το πολιτικό σχέδιο όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Τι μπορεί να σας πούνε κάποιοι? Ότι αυτό το σχέδιο που λέει η κυρία Αξιόγλου, επειδή ήταν κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ που έχασε από το Μητσοτάκη με 20 μονάδες διαφορά, μπορεί να μην είναι το αποτελεσματικό. Και ο Κασελάκης που έρχεται τώρα να το έχει. Τι λέτε σε αυτό? Η απάντησή μου σε αυτό είναι ότι είναι ένα βαθιά αντισύριζα και αντιτσίπρα επιχείρημα. Ότι δεν μπορείς να κερδίσεις αν δεν είσαι περήφανος για αυτά που κέρδισες το 15-19. Κύριε Τάκη, δεν μπορείς να κερδίσεις το Μητσοτάκη αν δεν είσαι περήφανος, παραδείγματος χάρη, για τις πρέσπες. Ναι. Δεν μπορείς να κερδίσεις το Μητσοτάκη αν δεν είσαι περήφανος. Ναι, δεν το λέω αντιπαραθετικά. Ο ίδιος βγήκε στο Κυλκής και είπε υπέρ των πρεσπών. Ναι. Γι' αυτό λέω, δεν το λέω αντιπαραθετικά. Αλλά επειδή έχω διαβάσει μια σειρά από υποτιμητικά σχόλια για το τι κάναν τα κυβερνητικά στελέχη του 15-19. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που υπερασπίζομαι, έχω υποστηρίξει και θα θυμώ πάντα το έργο που έκανε και ο Παύλος Πολάκης στο Υπουργείο Υγείας. Δεν γίνεται να μην είσαι περήφανος και γι' αυτό και για το έργο στο εργασία. Ο κύριος Κουρλέτης. Αυτό δεν δίνει δικαίωμα όμως στον Παύλο Πολάκη, που ήταν ένας πολύ καλός Υπουργός Υγείας. Ναι. Δεν του δίνει δικαίωμα να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Ο κύριος... Και για καλυστή έχει μιλήσει, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Ο κύριος Κουρλέτης. Δεν έχει πάρει αποστάσεις ο κύριος Κασελάκης από τέτοιου είδους δηλώσεις. Αλήθεια είναι αυτό. Ο κύριος Κουρλέτης, τον οποίο προχθές είχαμε εδώ στα παραπολιτικά και μας είπε μία σειρά λόγων για τους οποίους ευθύνεται ο Αλέξης Τσίπρας για την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο, χθες ζήτησε την παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα μέχρι την Παρασκευή, λέει, γιατί έχει ηθική υποχρέωση να παρέμβει. Θέλω να μου πείτε αν θεωρείτε κι εσείς ότι έχει ηθική υποχρέωση να παρέμβει.
Και πώς σχολιάζετε και τις χθεσινές δηλώσεις του εξαδέλφου του κυρίου Τσίπρα, του Γιώργου Τσίπρα, ο οποίος είπε αυτό που σας είπε η Χριστίνα, ότι υπήρχαν άνθρωποι στον ΣΥΡΙΖΑ που υπονόμευαν τον Τσίπρα και ήθελαν να τον διώξουν από πρόεδρο του κόμματος. Ωραία. Ξεκινάω από το τελευταίο. Ναι. Σενάριο συνωμοσίας, το οποίο δεν πατάει στην πραγματικότητα, το οποίο προσπαθεί μικροπολιτικά να χτυπήσει την Εύφυα Αξιόγλου. Ο εξάδελφος του κυρίου Τσίπρα κάνει σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ο εξάδελφος του κυρίου Τσίπρα δεν είχε την ίδια πολιτική διαδρομή με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν στην νεολαία συνασπισμού, είμαι μαζί του από το 2002. Ο Γιώργος Τσίπρας ήταν στην Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδος. Όχι, για να ξέρουμε τι λέμε λίγο. Δεν είναι κακό αυτό το να περνάει. Το ότι είναι εξάδελφος δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Δηλαδή, να είμαστε προσεκτικοί. Όχι. Εμείς το λέμε την ιδιότητα του. Την πολιτική διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα την ξέρω πολύ καλύτερα από τον Γιώργο. Προφανώς τη λέμε την ιδιότητα του εξαδέλφου. Ναι, γι' αυτό γιατί μπορεί να συζητάνε οικογενειακά τι έχει γίνει. Σε άλλες οργανώσεις ήταν, αλλού βρισκότανε. Πάμε παρακάτω τώρα. Μάλιστα. Και έρχομαι στο τελευταίο. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι συνεπής. Την ορθή επιλογή που κατά τη γνώμη μου έκανε. Η επιλογή είναι ότι δεν θα μιλήσω μέχρι να εκλέξουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τη νέα του ηγεσία. Μίλησε με τον τρόπο που μιλάνε πρώην πρωθυπουργοί. Μάλιστα. Με μια διαρροή, με το άρθρο του Θανάση Καρτερού, ο οποίος απάντησε στα σενάρια για SMS πολύ σκληρά, μιλώντας, κάνω κουό το κείμενο για να μην παρεξηγηθώ, για ρουραίους του ίντερνετ. Μάλιστα. Άρα νομίζω δεν θέλετε ήταν... να βγει. Και αν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος, αυτό σας λέω, ότι με τον τρόπο που έπρεπε να βγει ένας πρώην πρωθυπουργός, βγήκε. Ωραία, πολύ και ωραία. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι στενός συνεργάτης του, είναι ο Θανάσης Καρτέρας. Μια κουβέντα ακόμα, κύριε Ηλιόπουλε, γιατί είπατε για τους αρουραίους του διαδικτύου που πράγματι υπάρχουν και έχει δεχθεί από αυτούς η κυρία Αξιόγλου χυδαίες επιθέσεις, δεν το συζητάμε. Και βλέπω και πολλά δακρύβρεχτα κείμενα το τελευταίο διάστημα για αυτούς τους αρουραίους και για το βούρκο του διαδικτύου. Μου κάνει εντύπωση ότι διάφοροι στο ΣΥΡΙΖΑ τον ανακαλύπτουν σήμερα αυτό το βούρκο. Αλλά όταν αυτός ο βούρκος χτυπούσε την άλλη πλευρά, δεν υπήρχε καμία ιδιαίτερη αντίδραση. Μήπως πρέπει να γίνει μια αυτοκριτική γι' αυτό. Είχε πλημμυρίσει το διαδίκτυο ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε πλακώσει στο ξύλο τη γυναίκα του και συζητούσαμε τρεις μέρες στο διαδίκτυο περί αυτής της ιστορίας. Αν την έδιρε ή όχι. Ναι, αν την έδιρε ή όχι. Για το, από τον ίδιο βούρκο του διαδίκτυου. Και το ενή δέλτα παιδαραστές. Το συγκεκριμένο hashtag. Αν υπάρχει ένας οργανωμένος βούρκος αυτή τη στιγμή εδώ και πολλά χρόνια και με πάρα πολλά λεφτά και με πάρα πολλά πληρωμένα account το οποίο έχουν βγει και επιστημονικά ρεπορτάζ. Είναι βούρκος της Νέας Δημοκρατίας. Όχι. Μα εσείς. Σας λέω ότι βλέπω. Τα δικά σας έντυπα λένε ότι υπάρχει βούρκος εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα λέω εγώ. Πραγματική ισχύς. Αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη μάχη, όντως υπάρχουν λογαριασμοί και κόσμος ο οποίος έχει επιλέξει να λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο. Εγώ απολογούμαι για τον εαυτό μου και λέω ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν λυπάμαι και δεν φοβάμαι ακόμα και τη σκληρή πολιτική αντιπαράθεση. Αλλά εγώ θέλω η αντιπαράθεση να είναι πάντα. Συμφωνώ απολύτως, αλλά αυτά. Μισό λεπτό, Χριστίνα. Μια κουβέντα μόνο. Ναι, αυτοί οι λογαριασμοί και αυτά τα τρόλς που περιγράφονται με κείμενα χθες και προχθές είναι τα ίδια τρόλς που έκαναν αυτή τη δουλειά για την άλλη πλευρά πριν από λίγο καιρό. Δεν είναι άλλα. Γι' αυτό σας το ρωτώ. Σας ξαναλέω ότι για τη δικιά μου γνώμη η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να είναι πολιτική. Εσείς είστε ευπρεπείς. Δεν το συζητάμε όταν για σας. Δεν το κάνεις για όσο σκληρή και να είναι. Δεν σημαίνει συνένεση. Όσο σκληρή και να είναι. Με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα συνενέσω ποτέ σε τίποτα. Αλλά η πολιτική μου αντιπαράθεση μαζί του θέλω να είναι. Όσο σκληρή και να είναι, θέλω να είναι πολιτική. Συμφωνούμε σε αυτό. Και παρένθεση, μια και είπαμε και το όνομα, νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης πρέπει να δώσει μια απάντηση για το σημερινό πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Η Δημοκρατία σήμερα στο πρωτοσέλιδο της λέει ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει καταδικαστική απόφαση για παραβίαση εργατικών όρων. Δεν έχει τηρήσει ακόμα την απόφαση, χρωστάει, χρωστάει 30.000 ευρώ σε εργαζόμενό του. Είναι πρωτοσέλιδο, θα τον ρωτήσουμε να και μέσα στη Βουλή. Να απαντήσει, βέβαια. Να απαντήσει, φυσικά. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ρωτήσω και το άλλο. Ο Γρηγόρης εδώ τι μας λέει. Εκκρεμεί, λέει, και ένα πειθαρχικό για τον Τζανακόπουλο και τον Ρίγα. Τι έγινε με αυτό? Διότι δεν έχουμε ακούσει ακόμη και τον κύριο Τζανακόπουλο όταν μιλάμε για ενότητα και εδώ δεν είναι οικογενειακή ευθύνη, κύριο Ηλιόπουλο. Ο κύριο Τζανακόπουλος ήταν πρώην υπουργός του κυρίου Τσίπρα, της κυβέρνησης. Δεν έχει βγει ακόμη να ζητήσει ένα συγγνώμη. Το πειθαρχικό θα το χειριστεί ο τρόπος που πρέπει να χειριστεί ο Αντώνης Κοτσακάς, που είναι
επικεφάλι στο πιθαρχικό, του έχω εμπιστοσύνη το τι θα κάνει. Δεν μπορώ να σας μιλήσω για μια τέτοια διαδικασία αυτή τη στιγμή. Νάλιστα. Εγώ σας μεταφέρω όμως μια συζήτηση μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που αυτό το επεισόδιο ακόμη συζητάνε στελέχη. Μήπως και αυτό το επεισόδιο είναι βαρύνει το όλο κλίμα της ενότητας και το... Κυρία Κοραή, σας απάντησα. Ναι, εντάξει. Να ρωτήσω, κύριε Λιόπουλε, το εξής. Με όλα αυτά που λέγονται, με όλα αυτά που γράφονται, πώς θα πάτε όλοι μαζί από τη Δευτέρα? Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ναι, έχετε σκεφτεί πώς θα πάτε, δηλαδή όλα αυτά θα ξεχαστούν ξαφνικά, θα πάνε στην άκρη, μπορεί να ξεχαστούν, ή πια ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δύο κόμματα στη συσκευασία του ενός? Τα μαζικά κόμματα πάντα έχουν και στιγμές έντασης. Δεν γίνεται διαφορετικά και κανένα μαζικό κόμμα δεν έχει υπάρξει χωρίς στιγμές έντασης. Είτε αυτό αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, είτε αυτό αφορά τη Νέα Δημοκρατία, είτε αυτό αφορά το ΠΑΣΟΚ. Είναι δύο ερωτήσεις. Είναι δείγμα ωριμότητας να ξέρεις πότε τελειώνει μια συζήτηση και προχωράς παρακάτω με τον τρόπο που ο καθένας επιλέγει να προχωρήσει. Σας λέω ότι εγώ δεν φοβάμαι αυτή τη στιγμή για την ενότητα. Αλλά επιτρέψτε να αντιστρέψω λίγο το ερώτημα, ότι αυτό πηγαίνει πρώτα απ' όλα σε ανθρώπους σαν τον Παύλο Βολάκη. Αν ο Παύλος Βολάκης θεωρεί ότι εγώ ή η Έφη Αξόγλου ήμασταν υπονομευτές του Αλέξη Τσίπρα το προηγούμενο διάστημα, το ερώτημα πηγαίνει σε αυτόν. Εγώ δεν είδα υπονομευτή τον Παύλο Βολάκη με στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Το είδα μόνο στις επιλογές που έκανε όταν ο Αλέξη Τσίπρας τον έστειλε, κατά τη γνώμη μου δικαίως, στο πειθαρχικό. Συμφωνείτε με την τοποθέτηση της κυρίας Αξόγλου ότι βρίζει όποιον μιλάει ελληνικά? Αυτή τη στιγμή αυτό κάνει. Όχι αυτή τη στιγμή, γενικώς λέω. Μπορεί κάποιος να πει στο Facebook του και να το κρίνει. Γενικώς λέω. Είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο αξιολογικά. Άρα αν κερδίσει η κυρία Αξιόγλου τις εκλογές, έναν άνθρωπο που βρίζει όποιον μιλάει ελληνικά, τι θα τον κάνει? Θα υπάρχουν κανόνες και όλοι θα σεβόμαστε τους κανόνες, πηγαίνουμε το καλό σενάριο. Γιατί υπάρχει και το κακό. Ναι, γιατί έχει αφήσει ανοιχτό και για διαγραφές αυτούς που δεν ακολουθούν. Ναι. Τώρα, εγώ θέλω να κάνω, έχουμε την Κυριακή, ας μην προτρέχουμε, εάν εκλεγεί η κυρία Αχτσιόγλου, θα έχει ένα ρόλο για τον κύριο Κασελάκη, και αν ο κύριος Κασελάκης εκλεγεί, θα έπρεπε να αποδεχθεί ένα ρόλο και η κυρία Αχτσιόγλου για να πάτε μαζί? Η κυρία Αξιόγλου έχει ήδη απαντήσει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στρατιώτης του κόμματος, υπηρετεί αυτό το συλλογικό σχέδιο πάρα πολλά χρόνια. Άρα έχει ήδη ξεκαθαρίσει τη θέση της ότι σε κάθε σενάριο εδώ είναι την επόμενη μέρα, προφανώς από τις θέσεις που θα συλλογικά θα αποφασίσουμε το πώς θα προχωρήσουμε. Μάλιστα. Θεωρώ ότι ξεκάθαρα την επόμενη μέρα δεν πρέπει να προχωρήσουμε με αποκλεισμούς. Εννοείται, μάλιστα, δεν πηγαίνει σε μια λογική ότι ο κερδισμένος τα παίρνει όλα. Μα προφανώς. Συγχωρέστε με, αλλά θα ήταν μια μεθοδολογία λίγο ο Κυριάκου Μητσοτάκη. Ότι μην μιλάτε, πήρα 41%, σωστό, τελειώνει η συζήτηση. Ναι. Οι εκλογές δεν είναι λευκή επιταγή. Αλλά έχετε δίκιο σε αυτό. Γιατί όποιος και να κερδίσει, αυτός που θα χάσει θα έχει ένα μεγάλο ποσοστό στο κόμμα. Ξεκάθαρα. Σας ξαναλέω, ο κόσμος μας θέλει ενότητα, θέλει πολιτικό σχέδιο. Και την ενότητα και το πολιτικό σχέδιο την βοηθάνε και οι καθαρές κουβέντες και η αλήθεια μεταξύ μας. Κύριε Ηλιόπουλε, την Κυριακή θα έχουμε το τελικό αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι αυτό. Ενδεχομένως αυτός που θα εκλεγεί ή αυτή η κυρία, ο κύριος ή η κυρία που θα εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα πάρει και ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό ίσως από ό,τι πήρε την προηγούμενη φορά. Ο ηττημένος θα μετράει τον πρώτο γύρο, το αποτέλεσμα που πήρε στον πρώτο γύρο όταν ήταν 5 υποψήφοι, ή θα κρατήσει ενδεχομένως την υπεροχή του νέου αρχηγού του δεύτερου γύρου? Κυρία Κοραή, σε μια διαδικασία που από την αρχή όλοι ξέραν ότι έχει δύο γύρους, δεν άλλαξε τη διαδικασία, είναι ξεκάθαρο ότι αυτός ο οποίος κερδίζει είναι αυτός ο οποίος κερδίζει στο δεύτερο γύρο. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας και με αυτό προχωράμε. Να σας το πω πιο απλά. Ή θα πει ο ηττημένος ότι εγώ είχα ένα ωραίο, δηλαδή ας πούμε ότι κερδίσει η κυρία Έφη Αξιόγλου. Κυρία Κοράη, τώρα φτιάχνετε μια υποθετική. Μα γιατί το συζητάμε για όλα τα κόμματα.
Δηλαδή, το γίνεται και σε όλα, λογικό. Στο πολιτικό ρεπορτάζ βοηθάνε αυτά τα σενάρια, τώρα δεν μπορώ να σας βοηθήσω παραπάνω. Εντάξει, αφήστε με αβοήθητη. Μάλιστα. Τον συμπαθώ και τον αφήνω. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ηλιόπουλε. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια σκληρή διαδικασία αυτή για όλους και είναι και επώδυνη για τα κόμματα όταν συμβαίνει, γιατί ακούγονται πολλά και μετά χρειάζεται και η επούλωση των πληγών. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και από τη Δευτέρα, όποιος και αν είναι ή υποψήφια ή υποψήφιος, να ξεκινήσει και η διαδικασία επούλωσης, γιατί άνοιξαν πολλές πληγές. Να είστε καλά, απλά να υπενθυμίσω ότι σε λίγο ξεκινάνε οι απεργιακές συγκεντρώσεις ενάντια στο νομοσχέδιο του Άδωνη Γεωργιάδη για το 13ωρο. Μάλιστα. Δηλαδή για μια μορφή σύγχρονης βαρβαρότητας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ηλιόπουλε. Καλημέρα σας.